Αρχή από το Stamford Bridge, όπου η Chelsea είχε ως πρωταγωνιστή τον Hanson Odoi. Ο 19χρονος Άγγλος σκόραρε κόντρα στην Nottingham μόλις στο 6ο λεπτό. Ενώ από τα δικά του πόδια ήρθε το 2-0, καθώς το 33 το σούτ του απέκρουσε ο Σμιθ και ο επερχόμενος Μπάρκλεϊ σκόραρε. Το Riverside, η γηπεδούχος Middlesbrough, προηγήθηκε με το τέρμα του Fletcher στο 50. Χωρίς πολλές φάσεις στο μάτς, με την Tottenham να ισοφαρίζει με τον Lucas Moura 11 λεπτά αργότερα και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε επαναληπτικό. Η μεγάλη έκπληξη έγινε στο Selhurst Park, όπου η Derby με τον γκολ του Μάρτιν στο 32 κέρδισε με 1-0 την Crystal Palace και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Ο Mike Oliver έγινε ο πρώτος διαιτητής που χρησιμοποίησε το VAR προκειμένου να αλλάξει την απόφασή του και να αποβάλει τον αρχηγό της γηπεδούχου Λούκα Μιλιβόγεβιτς. Στις καθυστερήσεις η Derby είχε και δοκάρι με τον Wagon. Ζόρια συνάντησε η Sheffield United κόντρα στη Φάιλ που αγωνίζεται 4 κατηγορίες χαμηλότερα. Η γηπεδούχος προηγήθηκε με τον Ρόμπινσον στο 8 και πέτυχε το 2-0 με τον Κλάρκ στο 60 σε μια φάση διαρκείας. Η απάντηση της Φάιλ ήρθε στο 78 με το τέρμα του Βίλιαν. Η Sheffield ίδρωσε για να πάρει την πρόκριση αφού η Φάιλντ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος για να ισοφαρίσει και πάλι με τον Williams. Η West Ham ξεκλείδωσε την άμυνα της γηπεδούχου Gillingham στο 74 με τον Ζαμπαλέτα και κλείδωσε την πρόκριση στις καθυστερήσεις με το τέρμα του Pablo Fornals.